Κύριε Γιώκα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Γιώκα, το θέμα της ψήφου των αποδήμων, ιδίως στη διάσταση του περιορισμού της δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία, έχει επανέλθει τις τελευταίες μέρες στη Βουλή. Ναι. Αυτό ήταν ένας ευνηδιασμός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είδα στις ανακοινώσεις ότι επέκρινε την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ ως αν πρόκειτο για μια αντιπαράθεση κάπως, πώς να το πω, προκατασκευασμένη. Πώς βλέπετε γενικά την ανακοίνηση του ζητήματος αλλά και την ουσία του? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι έχει χαρακτηριστικά τυχοδιοκτισμού αυτή η ανακοίνηση του ζητήματος και ψηφοθυρίας όσον αφορά τους απόδημους. Και το λέμε αυτό γιατί πριν 1,5 χρόνο ψηφίστηκε ένας νόμος με πολύ μεγάλη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 290 βουλευτές πήραν ορισμένα άρθρα, ο οποίος νόμος κατά τη γνώμη μας έλυνε με δίκαιο τρόπο το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, θέτοντας ορισμένα κριτήρια, δεν θα τα έλεγα περιορισμούς, γιατί δεν περιορίζεται τύπιστο εκλογικό δικαίωμα, έθετε ορισμένα κριτήρια, προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο κατοικίας. Το να ξαναανοίγει λοιπόν μία συζήτηση με αφορμή τις απαράδεκτες δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, η οποία κατήγγειλε τα κριτήρια ενώ η ίδια και το κόμμα της τα είχε ψηφίσει. Και την ίδια στιγμή να δίνει πάσα στη Νέα Δημοκρατία για να ανοίξει ξανά μια συζήτηση. Είναι και έτοιμο πόλεμος ο κύριος Βορύδης. Ναι, από προσανατολιστική και ξαναλέω και τυχοδιοκτική, νομίζουμε ότι επιβεβαιώνεται από την πορεία των εξελίξεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσερχόμαστε και σε αυτή τη συζήτηση, όπως προσήρθαμε πριν 1,5 χρόνο στην αντίστοιχη συζήτηση που είχε γίνει, και με καθαρές θέσεις και με μια στάση αρχών που τηρήσαμε και χωρίς να παίζουμε παιχνίδια, πολιτικά παιχνίδια ή να υπηρετούμε άλλου είδους μικροκομματικές σκοπιμότητες, αλλά στη βάση προτάσεων και αρχών που θεωρούμε ότι την χάνουν αποδοχής τόσο από το λαό που ζει στο εσωτερικό. Τους ίδιους αποδήμους δηλαδή. Και τους ίδιους αποδήμους, αλλά και τον ελληνικό λαό που ζει στο εσωτερικό. Γιατί τους αφορά όλους αυτό το θέμα. Δεν αφορά μόνο όσους ζουν έξω, αφορά και όσους ζουν και στο εσωτερικό. Κύριε Γιώκα, εσείς είστε νομικός. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί ενδεχομένως αφαιρετικά την κοινή γνώμη. Μπορεί και σε άλλες χώρες να συμβαίνει έτσι. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό να μετέχει στην ψηφοφορία των εκλογών από τον τόπο που κατοικεί, με βασική προϋπόθεση απλώς να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Πηγαίνει στις διπλωματικές ή τις προξενικές αρχές ή κάπως άλλος σε κάποιο κατάλληλο σημείο και ψηφίζει. Και η ψήφος αυτή προσμετράται στο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε ακριβώς σε αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα έχει ορισμένες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες, το δίκαιό της δηλαδή. Στο δίκαιο της ηθαγένειας εννοείται. Το δίκαιο της ηθαγένειας, ναι. Το οποίο όμως έχει άμεση αντανάκλαση και άμεσο αντίκτυπο και στο ζήτημα της εκλογικής νομοθεσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με το δίκαιο της ηθαγένειας, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια ένας πολίτης ενός ξένου κράτους που μπορεί να έχει γεννηθεί εκεί, μπορεί οι γονείς του ή ακόμη και οι παππούδες και οι γιαγιάδες του να έχουν γεννηθεί εκεί, με μόνη την ιδιότητα ότι είχε έναν απόγονο μακρινής καταγωγής από την Ελλάδα. Lex sanguinis. Ακριβώς έτσι όπως το δίκαιο του αίματος. Αποκτώντας αυτός ο άνθρωπος την ηθαγένεια, εγγράφεται αυτόματα και στους εκλογικούς καταλόγους και αποκτάει το δικαίωμα της ψήφου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η δυνατότητα που υπάρχει ανοίγει έναν δρόμο να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα δυνητικά. Δεν λέμε ότι υπάρχει τώρα, αλλά δυνητικά. Να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα το οποίο μπορεί να είναι απροσδιόριστο και τεράστιο, ενδεχομένως και εφάμιλο, με όσους Έλληνες πολίτες ζουν στο εσωτερικό και που πολλοί. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι, αναλογικά το. Σίγουρα ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλο, ασφαλώς. Ναι. Στο οποίο αυτό σώμα θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, αν και αγαπούν την Ελλάδα, αν και τιμούν την καταγωγή τους, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Εν τούτης,
δεν έχουν δεσμούς με τη χώρα, δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, ίσα ίσα διαμορφώνουν κριτήριο και συνείδηση με βάση τις εξελίξεις και τις συνθήκες σε μια άλλη κοινωνία. Και όμως παρόλα αυτά, με την ψήφο τους θα επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό αποτέλεσμα, χωρίς οι ίδιοι να έχουν συνέπεια ή να υφίστανται τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ προβληματικό. Και αν θέλετε, είναι και είναι κακό να υπάρχει και για τους ίδιους τους απόδημους. Γιατί σκεφτείτε, οριακά αποτελέσματα, οριακά εκλογικά αποτελέσματα, να κρίνονταν από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δεσμούς με τη χώρα. Τι θα καλλιεργούσε αυτό? Θα καλλιεργούσε διχαστικές λογικές, η μέσα και η έξω, και επί της ουσίας δεν θα διευκόλυνε. Έχει ξαναγίνει αυτό στον καιρό της Επανάστασης πριν από 200 χρόνια. Και έχει γίνει και σε άλλες χώρες, κύριε Ψαλιδόπουλε. Λοιπόν, έχει γίνει και σε άλλες χώρες, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο μια σειρά άλλα κράτη βάζουν κριτήρια για να διευκολύνουν την ψήφο, βάζουν προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των δικών τους αποδήμων από τις χώρες διαμονής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία βάζουν κριτήρια, και αυτές οι χώρες, για να μπορούν να ασκούν οι απόδημοι τους το δικαίωμα από τις χώρες διαμονής. Για να μην σας πω ότι υπάρχουν και ορισμένες χώρες που είναι, εντάξει, είναι στο άλλο άκρο, όπως είναι η Ιρλανδία ή το Ισραήλ, που λόγω του μεγάλου όγκου των δικών τους αποδήμων το απαγορεύουν τελείως αυτή τη δυνατότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πρόταση του ΚΚΕ τι θέλει? Να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα το οποίο ως προς τις συνθήκες ζωής, ως προς τις συνθήκες νοής, να προσομοιάζει με το εκλογικό σώμα, τους κατοίκους δηλαδή που ζουν, και τον ελληνικό λαό που ζει στο εσωτερικό. Και αυτό το προσεγγίσαμε, αν θέλετε, με τους συγκεκριμένους άξονες που καταθέσαμε στη συγκεκριμένη συζήτηση, και για την ύπαρξη συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών δεσμών, παραδείγματος χάρη φορολογική υποχρέωση, ή έναν ελάχιστο χρόνο παρουσίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι αυτά τα κριτήρια ανταποκρίνονται και στην, να το πω έτσι, και στην δυνατότητα, στη διευκόλυνση δηλαδή ενός κόσμου που έφυγε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης, των μνημονίων κτλ. Και ενδεχομένως έχει και την ελπίδα επιστροφής, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει το να μην υπάρχει μια τέτοια αλλίωση του εκλογικού σώματος που θα οδηγούσε σε άλλου είδους καταστάσεις μη επιθυμητές και για τους απόδημους. Κύριε Γιώκα, τώρα είναι φανερό ότι με τις θέσεις αυτές των πολιτικών κομμάτων, η αναγκαία κατά το Σύνταγμα πλειοψηφία 2/3 στην Βουλή, ώστε η τροποποίηση αυτή του εκλογικού νόμου να συντελεστεί, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να λάβει χώρα. Ναι, με το σημερινό εκλογικό συσχετισμό, ναι. Δεν είναι. Γι' αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που είπαμε ποιο νόημα έχει αυτή η συζήτηση. Ναι, γιατί γίνεται όλη η συζήτηση. Ανοίγει για λόγους εντυπώσεων, ψηφοθυρίας, τοικοδιοκτησμών κτλ. Τη στιγμή μάλιστα που, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες απόδημοι, μετανάστες, φοιτητές, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, που, αν θέλετε, αυτά θα έπρεπε να απασχολούν την κυβέρνηση και αυτά θα έπρεπε να απασχολούν τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να σας πω μόνο, το είπαμε και στη Βουλή, από τις παρεμβάσεις τις κοινοβουλευτικές που κάναμε το τελευταίο διάστημα, κλείνουν τμήματα ελληνικής γλώσσας. Ναι, εμείς γινόμαστε αποδέκτες αυτών. Μπράβο, ακριβώς. Και η εκπομπή σας και ναι, και ο σταθμός, αυτό είναι. Και ο σταθμός συνολικότερα. Ναι. Λοιπόν, κλείνουν τμήματα ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν προβλήματα με τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, τα οποία αντιμετωπίζουν μια διαχρονική πορεία υποχρηματοδότησης που οδηγεί ορισμένα αυτά στο να αναστέλουν και τη λειτουργία τους. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις προξενικές αρχές του εξωτερικού, οι οποίες δεν έχουν το αναγκαίο προσωπικό, με αποτέλεσμα οι Έλληνες μετανάστες, οι απόδημοι, να ταλαιπωρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για να εκδώσουν ακόμη και στοιχειώδη και αναγκαία έγγραφα. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε και να απασχολούν. Πάντως πρέπει να σημειώσει κάποιος ότι ενώ με τις προξενικές αρχές φαίνεται ότι αυτός ο ηλεκτρονικός εξυγχρονισμός μπορεί να προχωρήσει, το θέμα της γλώσσας του οποίου αναφέρεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντική η διάσταση, ακριβώς και στον τρόπο τελικά με τον οποίο η νεότερη τέταρτη γενιά, ας πούμε, Ελλήνων συνδέεται και με τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό. Η μία πλευρά που λέτε πολύ σωστά είναι αυτή,
Και αυτή τη στιγμή κλείνουν το ένα μετά το άλλο τμήματα ελληνικής γλώσσας. Όμως υπάρχει και μια επιπλέον πλευρά. Ποια είναι αυτή? Ότι οι νέες γενιές μεταναστών, γιατί τα χρόνια της κρίσης δημιουργήθηκε ένα κύμα νεομεταναστών, αυτοί πηγαίνουν στις χώρες, στις καινούργιες χώρες, και θέλουν τα παιδιά τους να μπορούν να πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία. Είναι εκεί προϋπόθεση για να πάνε σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά, φυσικά. Γιατί δεν γνωρίζουν ούτε τη γλώσσα του τόπου κατοικίας τους αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της αναβάθμισης της ελληνικής εκπαίδευσης και των ελληνόγλωσσων σχολείων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για αυτούς τους δύο λόγους. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και όμως, αντί να ασχολιόμαστε με αυτά, ασχολιόμαστε με μια συζήτηση ψηφοφυρικού και τυχοδιοκτικού χαρακτήρα που, αν θέλετε, λειτουργεί. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι, και ως πλυντήριο για τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις οι ελληνικές σε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε διώχνοντάς τους με την πολιτική τους, γιατί η μετανάστευση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Εντάξει, προφανώς. Ακριβώς, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Και ούτε ο άλλος σηκώνεται και φεύγει από μια χώρα για να πάει σε μια άλλη από χόμπι. Δεν κάνει τουρισμό. Ακριβώς. Αλλά και τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, έχουν να κάνουν με τη φορολογία, έχουν να κάνουν με τις προξενικές αρχές και μια σειρά άλλα θέματα. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.